Ναι. Πότε υπολογίζετε ότι θα έχετε τα πρώτα προβλήματα εξέβρεσης χρημάτων για να πληρωθούν οι διάφορες υποχρεώσεις? Χωρίς να έχω, θα το κάνω σήμερα αυτό, χωρίς να έχω επικοινωνήσει και αναλύσει το θέμα με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, θα το κάνω σήμερα αυτό. Ναι. Φεύγοντας από εδώ θα το κάνω. Έχω την αίσθηση ότι το Γενάρη και το Φλεβάρι προβλήματα συντάξεων, πληρωμής δηλαδή, καταβολή συντάξεων δεν υπάρχουν. Έχω την αίσθηση όμως ότι το Μάρτι τα πράγματα θα είναι λίγο σφιχτά. Θα βρούμε όμως, μέχρι τότε θα βρούμε λύση. Με βάση τα σημερινά δεδομένα. Έτσι. Και χωρίς να επαναλαμβάνω, να έχω μιλήσει με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, με τις γλώσσες τις δικές μου. Ναι, γιατί το λένε όλοι. Λένε, τώρα μας λέτε κάτι σοβαρό, αλλά θα το συζητήσουμε μετά. Λένε όλοι ότι τους ανησυχείτε ότι δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει ρευστότητα. Κοιτάξτε, αυτό το έχω τώρα πει. Τώρα δεν είναι προεκλογικά πια. Όχι, βέβαια. Να συζητάμε, να λέμε τι γίνεται. Σωστό, σωστό. Εγώ το έχω πει. Όταν ξεκίνησε η νέα ρύθμιση, υπήρχε σοριδών κόσμος που πήγαινε για να κάνει τη ρύθμιση. Γιατί ήταν καλή η ρύθμιση αυτή. Ναι. Ήταν καλή. Εγώ το έχω πει όμως από τότε ότι μην ενθουσιαζόμαστε, διότι έχετε πει, άλλο έχετε πράγμα πει. Είναι να πάει να κάνεις τη ρύθμιση και άλλο να πληρώνεις τις δόσεις. Και ήδη παρουσιάστηκε κόπωση. Ναι. Ήδη δηλαδή η εφαρμογή αυτή παρουσίασε κόπωση. Ναι, καταλαβαίνετε βέβαια ότι δεν είναι κινδυνολογία τώρα, γιατί δεν έχει σκοπιμότητα. Δεν υπάρχει σκοπιμότητα τώρα. Δεν υπάρχει σκοπιμότητα τώρα, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό που μας λέτε είναι, έχει ο Θεός από το Μάρτιο και μετά. Σε δύο μήνες δηλαδή. Ναι, όχι, κοιτάξτε. Για τις συντάξεις λέμε τώρα. Προσέξτε. Το επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω κάνει αυτή τη στιγμή επικοινωνία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ναι, αλλά το ξέρετε, σήμερα το για να δω. Είστε άνθρωπος όμως μέσα στο... Με τα στοιχεία που είχα εγώ, και το έχω πει, δεν είναι, δεν το λέω τώρα, μόνο το έχω πει. Άτσε, ότι το Μάρτι θέλει προσοχή. Θα το ρυθμίσουμε όμως. Θα το ρυθμίσουμε.